αμαρτίες, περισσότερες αμαρτίες, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μεταφορικές αμαρτίες, άρα την αφορά άμεσα εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα το οποίο με στεναχωρεί, γιατί συζητάμε καθημερινά το αυτονόητο και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το αυτονόητο είναι ότι στην εποχή της κλιματικής αλλαγής εμείς θέλουμε να καταργήσουμε τη σχολή περιβάλλοντος. Και ενώ η γεωγραφική θέση της σχολής μηχανικών είναι και θα πρέπει να είναι δίπλα στη ΒΠΕ, όπως και είναι σήμερα, εμείς θέλουμε να την πάρουμε μακριά από την παραγωγή. Παραγωγή που πραγματικά έχει ανάγκη από καταρτισμένο προσωπικό, πόσο μάλλον από μηχανικούς παραγωγής. Εμείς στη βιομηχανική, ξεκινώντας, θέλουμε ένα πράγμα να καταφέρουμε να κάνουμε και σαν σύνδεσμος έχουμε ήδη έρθει σε επικοινωνία με τα τμήματα αυτά. Θέλουμε να δούμε νέο κόσμο να κάνει εκπαιδευτικές εκδρομές μέσα στις επιχειρήσεις μας, να ανοίξουμε τις επιχειρήσεις, να γνωρίσουν οι φοιτητές την πραγματική διαδικασία, να δουν την πράξη. Σε δεύτερο χρόνο να δούμε τους φοιτητές να κάνουν πρακτικές ασκήσεις σε επιχειρήσεις με ειδικότητες αυτές που σπουδάζουν και όχι ειδικότητες άλλες από αυτές που σπουδάζουν που βλέπουμε καθημερινά. Και στη συνέχεια τι άλλο, από την απορρόφηση αυτών των παιδιών στην παραγωγή. Θέλω να πω ξανά ότι πραγματικά οι επιχειρήσεις της βιομηχανικής της ζω καθημερινά, αλλά και όχι μόνο, κυρίως τα τεχνικά επαγγέλματα, οι μεταπτυχιακές επιχειρήσεις, έχουν ένα πραγματικό ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βρούμε προσωπικό. Αυτό είναι, πρέπει να σταθούμε εδώ. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους αυτό που συμβαίνει. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Και στο ερώτημα, αν ήμουν στη θέση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, τι θα έκανα, η απάντηση είναι, θα έκανα τα πάντα να κρατήσω τα τμήματά μου και να τα δυναμώσω. Αφενός μεν γιατί είναι το σπίτι μου, έτσι θα ένιωθα ότι είναι το σπίτι μου, και αφετέρου γιατί θα είχαν άμεση αποκατάσταση από την βιομηχανική περιοχή που είναι δίπλα. Δηλαδή, αν αυτές οι ειδικότητες με τη βιομηχανική περιοχή δεν έρθουν και γίνουν ένα, τότε θεωρώ ότι δεν έχουμε άλλη σωτηρία. Τέλος, αυτό που θέλω να κρατήσουμε όλοι σήμερα είναι η ουσία του θέματος. Ποια είναι η ουσία του θέματος? Ότι μεταξύ της στενής συνεργασίας που μπορεί να γίνει μεταξύ του Πανεπιστημίου και της βιομηχανικής περιοχής μπορεί να έρθει ένα αποτέλεσμα. Η απορρόφηση, η άμεση, ξαναλέω, η άμεση απορρόφηση, δεν μπορώ να πω, δεν θέλω να πω τη λέξη όλων των σπουδαστών, γιατί όλοι αυτοί δεν ζουν και τα σπίτια τους δεν είναι η Θεσσαλονίκη, αλλά ειλικρινά η άμεση απορρόφηση των περισσότερων της πόλης μας από τη βιομηχανική περιοχή και την ευρύτερη θάγκρα. Σας ευχαριστώ πολύ.